κόσμο της έρευνας, ένα τομέα που για αυτή την κυβέρνηση μαζί με την παιδεία βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα για την επόμενη μέρα. Και αυτό γιατί η επιστημονική έρευνα μπορεί να αποτελέσει ανάγχωμα απέναντι στην πνευματική, ηθική και υλική αποδόμηση της κοινωνίας, το αποτέλεσμα της κρίσης, και ταυτόχρονα η αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από αυτήν μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική για τη χυμαζόμενη κοινωνία. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες του τομέα έρευνας και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας εστιάζονται σε δύο κύριους στόχους. Πρώτος στόχος είναι η επιστημονική έρευνα που συντελείται στη χώρα να αποτελέσει στήριγμα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Δράσεις που βασίζονται στην όσμωση των τομέων αυτών συντελούν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας που αποτελεί προγραμματικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής. Αντίστοιχα, εμβληματικές πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με την έρευνα και την τεχνολογία μπορεί να αναδείξουν συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και να δώσουν το στίγμα της διαχρονικότητας και της συνέχειας. Ο δεύτερος στόχος είναι το μεγάλο στοίχημα. Με την καινοτομία που προκύπτει από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η επιστημονική έρευνα να γίνει μοχλός για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, για να ξεπεραστεί η κοινωνική και οικονομική κρίση και να δημιουργηθούν προοπτικές για την επόμενη μέρα. Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στο παρελθόν για το σκοπό αυτό. Τα αποτελέσματα όμως ήταν πενιχρά. Σαφώς χρειάζεται νέα σκέψη και νέες προσεγγίσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τη διαμόρφωση του σημερινού διεθνούς τοπίου. Και αυτό το τοπίο έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, αλλά και δεύτερον, την παγκοσμιοποίηση της γνώσης. Οι στόχοι αυτοί θα εξυπηρετηθούν από τρεις βασικές δράσεις. Πρώτον, την προάσπιση και τη δημιουργία ευκαιριών για το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει η χώρα και το οποίο αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα στη διεθνή αρένα. Και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να ανακοινώσω και από το βήμα της Βουλής ότι σε αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκε, μεταξύ των 50 καλύτερων ερευνητικών κέντρων όσον αφορά τις επιδόσεις τους σε ανταγωνιστικά προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, βρίσκονται 4 ελληνικά ερευνητικά κέντρα. Και όχι μόνο αυτό, η ελληνική ερευνητική κοινότητα, οι ερευνητές των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων, αλλά και οι ερευνητές από τον ιδιωτικό χώρο, κατάφεραν να προσελκύσουν σε ανταγωνιστική βάση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ποσό μεγαλύτερο από 1 δις κατά την εφταετία 2007-2013. Ποσό που ποσοστιαία αντιστοιχεί, είναι πολύ μεγαλύτερο από τη συνεισφορά, από την ελληνική συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Κι όμως, το δυναμικό αυτό σήμερα αιμορραγεί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από το Bloomberg και τη Eurostat, κατά την πενταετία 2009-2014, κατά την οποία κυριάρχησαν οι ατελέσφορες πολιτικές της λιτότητας, περίπου 20.000 εξειδικευμένοι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και ερευνητές εγκατέλειψαν τη χώρα. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν δεκαπλάσιος από αυτών προηγούμενων πενταετιών. Η άμεση προκήρυξη στοχευμένων δράσεων στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ που δίνουν ευκαιρίες σε νέους ερευνητές να εργαστούν στη χώρα με περισσότερο από 2.000 ωφελούμενους μεταπτυχιακούς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, σε συνδυασμό με την τόνωση του ερευνητικού ιστού στα ερευνητικά κέντρα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε να δημιουργηθούν πόλη έλξης για νέους ερευνητές αλλά και για καταξιωμένους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Δεύτερη δράση είναι η προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων και θα απελευθερώνουν τις δυνατότητες που διαθέτουν για την επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και της πραγματικής αριστείας. Σε πρώτη φάση θα κατατεθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν
επείγοντα θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν μετά την ψήφιση του προβληματικού νόμου 4310 του Δεκέμβρη του 2014. Με τις ρυθμίσεις αυτές ουσιαστικά ακυρώνεται αυτός ο νόμος και λαμβάνονται μέτρα που εξασφαλίζουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση των ερευνητικών κέντρων και το περιορισμό τυχών αυθαιρεσιών, βελτιώνονται οι εργασιακές συνθήκες ιδιαίτερα για νέους επιστήμονες και απλοποιούνται οι κανόνες υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για ένα επόμενο νομοπλαίσιο μακράς πνοής για την έρευνα και την καινοτομία. Ο νόμος αυτός θα αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα της υγιούς σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, χωρίς τις τρευλώσεις που απορρέουν από μηχανιστικές και ιδεολειπτικές προσεγγίσεις που αποβλέπουν αποκλειστικά στη χρηστικότητα και οδηγούν στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, αγνοώντας τη σημασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας. Αυτού του είδους τα αποτελέσματα που προκύπτουν από επιστημονική περιέργεια, όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, έχουν και τη μέγιστη επίδραση στην πραγματική οικονομία. Αντίθετα, αποκλειστικά χρηστικού τύπου προσεγγίσεις λειτουργούν τελικά ανασταλτικά για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας, την οποία υποτίθεται ότι εξυπηρετούν. Υπάρχει μεγάλη ανάλυση που έχουμε κάνει για το θέμα αυτό. Η τρίτη δράση επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ταμείου που θα είναι αποκλειστικά επιφορτισμένο με τη χρηματοδότηση της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Σε πρώτη φάση αναμένεται το ταμείο αυτό να εξασφαλίζει τη συνέχεια και στήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας, τον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού και την αναβάθμιση και βιωσιμότητα των ερευνητικών υποδομών. Η φάση αυτή προσδιορίζεται να αρχίσει το 2016 και καταρχήν να καλύψει 2 χρόνια, 16 και 17. Παράλληλα όμως με αυτή τη φάση θα υπάρξει και μια δεύτερη φάση που θα προωθήσει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, μειώνοντας το κόστος του χρήματος με την παροχή από το Ταμείο χαμηλότοκων δανείων για έρευνα σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα αναβαθμιστεί τόσο η έρευνα που προκύπτει ως αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας, όσο και η έρευνα που συνδέεται με τις ανάγκες της αγοράς και τη στοχευμένη στήριξη καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων. Έχουμε προχωρήσει τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το σκοπό αυτό, αφού το Ταμείο θα βασίζεται στη συνέργεια δημόσιων και ιδιωτικών πόρων. Οι δημόσιοι πόροι θα προέρχονται κατεξοχήν από το νέο ΕΣΠΑ και οι ιδιωτικοί θα προέρχονται καταρχήν από χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η διοίκηση του ταμείου αυτού σχεδιάζεται να είναι ανεξάρτητη από την πολιτική εξουσία και να διασφαλίζει αξιόπιστες, αδιάβλητες και διαφανείς διαδικασίες χρηματοδότησης της έρευνας. Το ταμείο φιλοδοξούμε να λειτουργεί με κανόνες απλούς, καθαρούς, που να μπορούν να ανταποκριθούν στη δυναμική που απαιτεί η έρευνα, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται πλήρως το δημόσιο συμφέρον. Η δημιουργία του Ταμείου και η ανάπτυξη συναφών μηχανισμών για τη λειτουργία του αναμένεται να επιτρέψει τη ριζική αναζωογόνηση της έρευνας στα ερευνητικά κέντρα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και να διευκολύνει την ανάπτυξη μιας πραγματικής οικονομίας της γνώσης, η οποία θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το Ταμείο θα συγκροτηθεί με βάση διεθνή σχετικά πρότυπα και θα αποτελέσει μια εμβληματική θεσμική παρέμβαση, αφού φιλοδοξούμε να έχει προοπτική πέραν από την προγραμματική περίοδο 2014-2020, με στόχο τη χάραξη και την υποστήριξη μιας μακρόχρονης εθνικής πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δυστυχώς ο χρόνος δεν μου αφήνει να περιγράψω ως προς το Ταμείο αυτό. Θα ήθελα όμως να κλείσω επισημένοντας ένα θέμα που συχνά αναφέρεται κατά το τελευταίο καιρό και πολλές φορές το επικαλούνται άτομα ή ομάδες ατόμων
που στην πράξη βρίσκονται στον αντίποδα αυτών που πρεσβεύουν. Στο επίκεντρο των δράσεων που σχεδιάζουμε βρίσκεται η επιδίωξη της επιστημονικής ποιότητας και της αριστείας. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια επιτυχία και δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Η επιδίωξη αυτή είναι κατάσταση δυναμική. Είναι ο δρόμος προς την Ιθάκη. Γιατί για μας η επιδίωξη της ποιότητας και της αριστείας δεν συνδέεται ούτε με την αλαζονία που συχνά προκύπτει από επιστημονική ανασφάλεια, ούτε με προθέσεις άσκησης ηγεμονίας, ούτε με τιμωρητικές πρακτικές. Αντίθετα, συνδέεται με την ανάδειξη των ισχυρών στοιχείων των ανθρώπων και των δομών και την άμβληση των αδυναμιών τους. Σεβόμενος το χρόνο, τελειώνω πιο νωρίς. Ελπίζω να αποτελεί καλό παράδειγμα αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν.